Σαφές μήνυμα στην Ευρώπη έστειλε για άλλη μια φορά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με άρθρο του στο Bloomberg, αναφερόμενο στην επιτακτική ανάγκη επιβολής πλαφών στην τιμή του φυσικού αερίου. Την πρόθεση της κυβέρνησης για συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Πράγα εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Εκτενής τουρκική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου βρέθηκε σήμερα στη Λιβύη για την υπογραφή συμφωνίας για τους υδρογονάνθρακες. Ωστόσο, το Λιβικό Κοινοβούλιο απέρριψε τη συμφωνία ως παράνομη λόγω έλλειψης έγκρισης από το νομοθετικό σώμα της Λιβύης. Συνελήφθη στον Άγιο Παντελεήμονα από αστυνομικούς του τμήματος ανηλίκων 41 ετών άνδρας από τον Μπαγκλαντές που κατηγορείται πως βίαζε συστηματικά την ανήλικη κόρη του. Στις φυλακές οδηγείται ύστερα από την απολογία του ενώπιον του ανακριτή ο 33χρονος, ο οποίος κατηγορείται για απαγωγή και βιασμό της ενδιαστάσεις συζύγου του στην Κόρινθο. Λίγο πριν τις γιορτές αναμένεται να γίνει η κατάθεση απολογία της Ρούλας Πισπυρίγκου, η οποία κατηγορείται για τον θάνατο και των τριών παιδιών της. Έξω από την Βρετανία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συγκεντρώθηκαν σήμερα το μεσημέρι φοιτητές προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την αστυνομική παρουσία στο Πανεπιστήμιο. Άμεσα αντανακλαστικά έδειξαν οι αστυνομικές αρχές στη Χαλκιδόνα Θεσσαλονίκης με την ταυτοποίηση της οδηγού που παρέσυρε και εγκατέλειψε σκύλο στη γέφυρα το πρωί της προηγούμενης Παρασκευής. Την Τετάρτη στις 12.30 το μεσημέρι θα γίνει τελικά η κηδεία του μεγάλου λαϊκού τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα του Σαββάτου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο mynews.gr.